συνθηκολόγηση κυβέρνηση. Λιένει το έδαφος για να δεχτεί το σενάριο Σόιμπλε για το χρέος. Θα υπάρξει συμφωνία χωρίς χρήματα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup, λέει ο Βίζερ. Δεν το απέκλεισε εκπρόσωπος του Ταμείου. Επέκταση της ποσοτικής χαλάρωσης αν χρειαστεί, προανήγγειλε ο Ντράγκη. Βροχή τροπολογιών στη Βουλή για τα εκκρεμή προαπαιτούμενα. Θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση. Στις κάλπες 47 εκατομμύρια Βρετανοί στη σκιά των τρομοκρατικών επιθέσεων. Όλα τα σενάρια για την επόμενη μέρα, αν η κάλπη δεν βγάλει αυτοδυναμία. Εικόνες φρίκης από το βίντεο ντοκουμέντο, από την επίθεση του ISIS στο Ιρακινό Κοινοβούλιο, αλλά και οργή για την εκδήλωση συμπαράστασης από τον Τραμπ. Αυξάνεται ο κατάλογος των χωρών που απομονώνουν το Κατάρ. Δίνει τον Τραμπ ακόμη για τις σχέσεις του Φλιν με τη Ρωσία. Τι είπε στην κατάθεσή του ο πρώην διευθυντής του FBI. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Κλείνουν οι κάλπες σε λίγες ώρες στη Βρετανία με κυρίαρχα θέματα την ασφάλεια λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων και το Brexit. Το μεγάλο ζητούμενο είναι η αυτοδυναμία, καθώς οι συντηρητικοί της Τερέζα Μέι φαίνεται να προηγούνται, αλλά όχι με τα ποσοστά που είχαν όταν προκηρύχθηκαν οι εκλογές. Οι πρώτες ενδείξεις για το αποτέλεσμα αναμένονται περίπου στις 10 ώρα Λονδίνου, 12 δηλαδή ώρα Ελλάδος, όταν δοθούν στη δημοσιότητα τα exit polls. Ωστόσο, τα επίσημα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά τα ξημερώματα της Παρασκευής. Από τις 7 το πρωί τοπική ώρα, περίπου 47 εκατομμύρια Βρετανοί ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες προκειμένου να εκλέξουν τη νέα κυβέρνησή τους. Θα εκλέξουν 650 βουλευτές, ενώ η όλη διαδικασία πραγματοποιείται υπό δρακόντια μέτρα στη σκιά των τρομοκρατικών επιθέσεων και με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να καταγγέλουν κάθε τι ύποπτο. You will go and vote, will you? Oh, definitely, definitely. We'll always vote again. It's not going to stop us doing that. There will be armed officers on duty, as there are every day. There's a patrol plan within place there. Αν και οι συντηρητικοί της Τερέζα Μέι παραμένουν το φαβορί εναντί των εργατικών του Κόρμπιν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις έχουν δει τη διαφορά τους, με τους εργατικούς να μειώνεται περισσότερα από το μισό, από το 20 στο 7% μετά την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών. Ο αντίκτυπος των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων σε Μάντσεστερ και Λονδίνο είναι δύσκολο να αποτιμηθεί, αν και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις οι ψηφοφόροι εκτιμούν ότι οι συντηρητικοί είναι πιο στιβαροί σε θέματα ασφαλείας, δέχονται επικρίσεις όμως επειδή δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τις επιθέσεις και επειδή προχώρησαν στην περικοπή περίπου 20.000 θέσεων στην αστυνομία από το 2010. This is important because this election is not just about the next 5 years. It's about setting this country on the right course for generations to come. The election is a very clear choice. Very clear choice indeed. And that choice is 5 more years of austerity, 5 more years of cuts, 5 more years of tax giveaways, or the Labour alternative, which will increase taxation for the top 5%, but not for 90%. Not for 95%. Αυτή τη στιγμή η Τερέζα Μέι στη Βουλή των Κοινοτήτων διαθέτει πλειοψηφία με μόλις όμως 330 έδρες. Η επιτυχία της θα κριθεί αν ξεπεράσει αυτό το σημείο αναφοράς, ωστόσο θεωρείται πολύ δύσκολο να πετύχει την αυτοδυναμία. Με το κλείσιμο της κάλπης στις 10 το βράδυ τοπική ώρα, 12 ώρα Ελλάδος, θα ανακοινωθεί και το αποτέλεσμα ενός κοινού exit polls από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στο επίπεδο των ερευνών τώρα, οι Βρετανικές αρχές προέβησαν σε 4 νέες συλλήψεις σε Λονδίνο και Μάντσεστερ. Την ίδια ώρα σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει τους τρομοκράτες να περπατούν και να μαχαιρώνουν όποιον βρουν μπροστά τους στην Μπόρο Μάρκετ πριν πέσουν νεκροί από τα πυρά των αστυνομικών. Οι τρεις τρομοκράτες, Κουραμ Μπούτ, Γιουσέφ Ζακμπά και Ρασίντ Ρεντουάν, περπατούν άνετοι προς μια παμπ. Έχουν ήδη δολοφονήσει 8 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει δεκάδες ακόμη, έχοντας σαν όπλο αρχικά το αυτοκίνητο και έπειτα τα μαχαίρια τους. Αφού τους εμποδίζουν να μπουν στο μαγαζί, βλέπουν άνδρα να περπατά απέναντι και ορμούν επάνω του ένας-ένας και τον μαχαιρώνουν. Εκείνη τη στιγμή φτάνει η αστυνομία. Με τα περιπολικά και χωρίς να χάσουν χρόνο, βγαίνουν έξω και αρχίζουν να πυροβολούν τους τζιχαντιστές ασταμάτητα. Ένας εκ των αστυνομικών τρέχει προς τον Μπούτ, ο οποίος προσπαθεί να τον μαχαιρώσει προτού πέσει νεκρός. Είναι το τέλος των 8 λεπτών χάους με τραγικό απολογισμό 8 νεκρούς και πάνω από 50 τραυματίες. Ya había un hombre tirado en el suelo. No sé si estaría vivo, estaría muerto, no lo sé.
Claro, yo fui a ayudarle a ver qué pasaba. De repente vinieron dos policías corriendo y yo dije, por favor, ayudarlo, ayudarlo. Σε τρεις νέες συλλήψεις τώρα προχώρησαν οι αντιτρομοκρατικές αρχές της Βρετανίας στο πλαίσιο των ερευνών για τη διπλή αιματηρή τρομοκρατική επίθεση του Λονδίνου, την ευθύνη της οποίας ανέλαβε το Ισλαμικό κράτος. Οι νέες συλλήψεις έγιναν μετά από εντάλματα σύλληψης που εξέδωσαν την Τετάρτη Βρετανικές αρχές στο Ανατολικό Λονδίνο. Οι δύο άνδρες, ένας 27χρονος και ένας 29χρονος, συνελήφθησαν ως ύποπτοι τρομοκράτες που προετοίμαζαν χτύπημα, ενώ ο τρίτος άντρας 33 ετών συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών. Συνολικά 17 άτομα έχουν συλληφθεί για την επίθεση του περασμένου Σαββάτου, ενώ 5 ακόμη παραμένουν υποκράτηση. Εν τω μεταξύ, οι αρχές εντόπισαν στον Τάμεση το άψυχο σώμα του 8ου θύματος της επίθεσης, τον 45χρονο Χαβιέ Τομάς, που αναζητείται από την ημέρα της επίθεσης, οπότε και χτυπήθηκε από το φορτηγάκι των δραστών στη γέφυρα του Λονδίνου, πέφτοντας στο ποτάμι. Παράλληλα, ελεγχόμενη έκρηξη έγινε κοντά στην υποκατασκευή Νέα Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο από πυροτεχνουργούς, όταν εντοπίστηκαν δύο εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα που κρίθηκαν ύποπτα. Τελικά όμως απεδείχθη ότι δεν υπήρχε κάτι μέσα στα οχήματα. Στο Μάντσεστερ, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στη σύλληψη ενός 20χρονου άνδρα στο κέντρο της πόλης, που φέρεται να έχει σχέση με την επίθεση στη Μάντσεστερ Αρίνα, που κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους. Λοιπόν, να καλωσορίσω στο στούντιο του Blue Sky τον καλό συνάδελφο, τον Αλφόνσο Βιτάλη, ενώ στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον διεθνολόγο και στρατηγικό αναλυτή, τον Θανάση Δρούγο. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Αλφόνσε. Λοιπόν, οι κάλπες κλείνουν σε μερικές ώρες στη Βρετανία υπό τη σκιά των τρομοκρατικών χτυπημάτων, τα οποία από ό,τι φαίνεται έχουν προκαλέσει ανατροπές. Μένει να δούμε αν το αποτύπωμα της κάλπης θα καταγράψει αυτές τις ανατροπές, Θανάση. Ναι. Όμως το δύο είναι τα ζητούμενα, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και το Brexit αυτή την ώρα. Ναι, κοίταξε να δεις. Όταν ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, σαφώς λόγω Brexit η κυρία May και πολλών άλλων πραγμάτων είχε ένα σημαντικό προβάδισμα, αρκετά καθαρό απέναντι στο σχετικά προβληματικό, θα λέει κανείς, και εντός εργατικού κόμματος του κ. Κόρμπιν, τον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Κατάφερε όμως ο τελευταίος και ξεπέρασε τις προσδοκίες. Και βέβαια, μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό στη Μεγάλη Βρετανία, ήρθε το θέμα κυρίως των τρομοκρατικών ενεργειών. Είναι σχεδόν μέσα σε δύο μήνες τρεις βαριές τρομοκρατικές ενέργειες, δύο στο Λονδίνο από τελευταία προχθές και μία στο Μάντσεστερ με την επίθεση την οποία έγινε, την επίθεση αυτοκτονίας που προκάλεσε 22 νεκρούς, πολλά από τα οποία είναι τα παιδιά τα θύματα. Συνεπώς, ας πούμε, άλλαξε λίγο και το σκηνικό. Εκτιμώ, Λίνα, ότι πρέπει να έχει, ας πούμε, η συντηρητική κυβέρνηση της κυρίας May να είναι ασφαλώς πρώτο κόμμα. Δεν ξέρω, ας πούμε, όμως, και δεν μπορώ να υπολογίσω τη διαφορά, διότι αυτή τη στιγμή, αν με ρωτάει 20 μέρες πριν, θα έλεγα ότι ήμουν πολύ πιο αισιόδοξος ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Και συνεπώς, πιθανόν, ας πούμε, να έχει μοιραστεί ή να έχει μάλλον κοπεί στα δύο διαφορά, ή και να είναι σίγουρα η κυρία May μπροστά, αλλά όχι οπωσδήποτε με το βαθμό τον οποίο ήταν. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε τι θα πάρουν οι Ουαλοί εθνικιστές, τι θα πάρουν οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι, μην ξεχνάμε, το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα παίρνει αυτή τη στιγμή γύρω 56-59 έδρες στη Σκωτία, μια Σκωτία η οποία έχει άλλη ατζέντα αναφορικά με το Brexit και όχι μόνο. Κατόπιν του και βέβαιως μην ξεχνάμε και το άλλο, ότι είναι 650 μέλη του Κοινοβουλίου, απαιτείται κάπου 326 να είναι, ας πούμε, να έχει την πλειοψηφία. Θα δούμε αν θα είναι έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι και το Sinn Féin, το πολιτικό σωρακείο του ΙΡΑ, ας πούμε, δεν πηγαίνει στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και συνεπώς να πέσει λίγο χαμηλότερα το όριο. Πάντως ακόμα έχουμε σε εξέλιξη για να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Ναι, είναι μεγάλη νύχτα απόψε. Ναι, βλέπω συντηρητικούς, αλλά δεν βλέπουμε τις διαφορές οι οποίες λέγανε αυτή τη στιγμή και πιθανόν. Ούτως ή άλλως χρεώνουν, Θανάση, το έχει γράψει και ο διεθνής τύπος αυτό, χρεώνουν στην Τερέσα Μέη το γεγονός ότι ήταν στο Υπουργείο Εσωτερικών και ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια, την εσωτερική ασφάλεια. Τις χρεώνουν λοιπόν ότι δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Ούτως ή άλλως η τελευταία επίθεση του ISIS απέδειξε ότι υπήρχαν πάρα πολλά κενά ως προς τον τρόπο που παρακολουθούν οι υπηρεσίες τους ανθρώπους που έχουν καταγεγραμμένη δράση. Ασφαλώς, όπως το λες, και μην είχε μειώσει και τον αριθμό από την εποχή του Κάμερον το 2010, έχει μειωθεί και ο αριθμός των αστυνομικών. Δεν είχαν αυτή τη στιγμή εμπλοκή αστυνομική στο να έχουν όπλα για να αντιδράσουν άμεσα. Έχει διεισδύσει στο Λονδονιστάν, να το πούμε έτσι, ο Ισλαμικός παράγοντας, ο εξτρεμιστικός, αναφέρουμε βέβαια πάντα, έντονα και προκαλεί αυτή τη στιγμή ανησυχίες. Και από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε και το Brexit, είναι μια διαδικασία που αν θα είναι ελαφρύ Brexit, αν θα είναι σκληρό Brexit, αν αυτή τη στιγμή πώς θα κινηθεί και η Μεγάλη Βρετανία
Βρετανία, όχι μόνο στον οικονομικό ή φορολογικό τομέα, τι θα γίνει με τους Ευρωπαίους που εργάζονται στη Μεγάλη Βρετανία. Αντίστροφα, τι θα γίνει με την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα, όπου η Βρετανία παίζει κάποιο ρόλο, αλλά λόγω Brexit θα φύγει, άρα θα ενισχύσει πιο πολύ το ΝΑΤΟ. Είναι πολλά τα θέματα. Πάντως έπεσε πιο πίσω το Brexit, από ότι βεβαίως είναι το θέμα της τρομοκρατίας, το οποίο σου είπα και το έχουμε πει στο σταθμό και σε σένα στο δελτίο, ότι περιμένουν και άλλες επιθέσεις. Δηλαδή, θα το δούμε και στη συνέχεια, γιατί αυτό είναι ένα κουβάρι το οποίο είναι πάρα πολύ μπερδεμένο και πλέον δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης, αλλά πλέον και σε ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή, αν αναλογιστούμε τι επιθέσεις έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι κανένας δεν έχει μείνει έξω από αυτό το χορό των καταραμένων, που λέω εγώ. Σωστά. Από μελέτη μου, Λίνα, βρήκα ότι 1116 ήταν οι αυτοκτονικές επιχειρήσεις του ISIS μέσα στο 2016, και αυτή τη στιγμή έχουν χτυπηθεί από το ISIS συνολικά, σκέψαμε εδώ τα μελετάμε, 37 χώρες, και έχουν αυτή τη στιγμή 3.500 νεκρούς. Ακριβώς. Άρα αντιλαμβάνεστε, κάνουμε και το Αφγανιστάν. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Τώρα, Αλφόνσε, έθεσε το θέμα της απένταξης της Βρετανίας από την Ευρώπη, και βέβαια το αποτέλεσμα αυτό θα κρίνει και την πορεία του Brexit, τον τρόπο που θα γίνει, αν θα είναι πιο μαλακός, αν θα είναι πιο σκληρός ο τρόπος που το διαζύγιο, ας πούμε, θα επέλθει στη συνέχεια. Τι προσδοκίες καλλιεργούν τώρα οι Ευρωπαίοι, διότι είναι ένα ζήτημα το πώς θα αποχωρήσει η Μεγάλη Βρετανία και πώς θα διαταχθεί και θα διατάξει τις δυνάμεις της η Μεγάλη Βρετανία, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την Ευρώπη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την Ευρώπη πράγματι, και είναι ένα ζήτημα για το οποίο και η Βρετανία δεν έχει ανοίξει όλα της τα χαρτιά ακόμα. Για την ώρα είδαμε, θα λέγαμε, μία αντίδραση των Ευρωπαίων με πρωταγωνιστές Γερμανούς και όχι μόνο, απέναντι στην απόφαση που ελήφθη από το δημοψήφισμα για Brexit. Θα έλεγα λίγο αλαζονική αντίδραση, υπό την έννοια ότι η Βρετανία δεν είναι μία μικρή χώρα, είναι μία πρώην αυτοκρατορία, είναι μία ισχυρή χώρα. Συνεπώς, ο τρόπος που αντιμετωπίζει κάποιος τους Βρετανούς προκαλεί και αντιδράσεις εντός της Βρετανίας. Συνεπώς, θα πρέπει να δούμε, είτε είναι η κυρία Μέη είτε ο κύριος Γκόρμπιν, είτε το πιθανότερο είναι, εγώ συμφωνώ με την προσέγγιση του Θανάση, θα είναι μικρή η διαφορά, θα είναι μικρότερη από αυτή που βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις, άρα είναι πολύ πιθανό να υπάρξει αυτοδυναμία, να δούμε τι συνεργασίες θα γίνουν και να δούμε σε ποια έκταση θα είναι αυτό που λέμε η σκληρότητα του Brexit. Είναι, να μην ξεχνάμε κάτι, ότι είναι οι Βρετανοί οι οποίοι έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Είναι η Βρετανική κυβέρνηση η οποία έχει τον πρώτο λόγο εδώ. Θέλω να σημειώσω μόνο κάτι, ότι ο Γκόρμπιν είναι μια μορφή η οποία αμφισβητήθηκε και μετά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Σωστό. Στο Εργατικό Κόμμα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται, θα λέγαμε, από την αριστερή πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος, και έχω την αίσθηση, από ό,τι μπορώ και καταλαβαίνω και συζητάω, ότι ανέβηκαν τα ποσοστά του, όχι μόνο για το θέμα της ασφάλειας, όντως υπάρχουν θέματα. Έκανε καλύτερο το αναμενωμένο πλασάρισμα κατά την προεκλογική περίοδο. Έκανε αυτό, έκανε και κάτι άλλο, και ήταν και πολύ χαρακτηριστικά τα αποσπάσματα των δηλώσεων που δώσατε. Ανέβασε αρκετά ψηλά, δίπλα στο Brexit, το οποίο είναι μια σημαντική στιγμή και μια ιστορική στιγμή για τη Βρετανία. Ανέβασε πολύ ψηλά μια οικονομική και κοινωνική ατζέντα, θέτοντας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ένα είδος αναδιανομής του εισοδήματος. Αυτό που είπε, ότι δεν μπορεί να δουλεύεις και να εισπράττεις φόρους υπέρ του 5% και κατά του 95%, που είναι, θα λέγαμε, τα φτωχότερα και τα λιγότερα ευνοούμενα στρώματα. Αυτό είναι κάτι που, κατά τη γνώμη μου, είναι μια διαχρονική παθογένεια της Βρετανικής οικονομίας και κοινωνίας. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι, επειδή δεν είμαστε σε μια εποχή... Και μια παθογένεια της Ευρώπης, όμως. Βεβαίως, αλλά επειδή για ακριβώς... Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είμαστε σε μια εποχή ευμάρειας. Το να μπαίνουν με τέτοια ένταση στην προεκλογική ατζέντα αυτά τα θέματα δημιουργούν συσπυρώσεις και δημιουργούν επίσης αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είτε υπάρχει το θέμα της τρομοκρατίας, το οποίο είναι μείζον κατά τη γνώμη μου, και το θέμα του Brexit, ότι υπάρχουν τεράστια κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Είναι βάλσαμο στα αυτιά των οικονομικά κατατρεγμένων τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε, γιατί, όπως είπαμε, το θέμα της τρομοκρατίας έχει πολλές προεκτάσεις και είναι ένα κουβάρι πολύ μπερδεμένο.
Μήνυμα λοιπόν για κοινή συστράτευση όλων των χωρών κατά της τρομοκρατίας έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν, Χασάν Ροχανί, μία ημέρα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο κοινοβούλιο της χώρας, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 17 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πάνω από 50. Τις εικόνες φρίκης καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας. Σήμερα, ωστόσο, σημειώθηκε δεύτερη επίθεση από άνδρα με οξύ κατά πολιτών στην Νότια Τεχεράνη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 16 άνθρωποι. Οι Ιρανικές αρχές, ανακοίνωσή τους, δεν συνδέουν την πράξη αυτή με τρομοκρατική ενέργεια, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας απέρριψε τις αμερικανικές δηλώσεις συμπαράστασης για την τρομοκρατική επίθεση. Η Τεχεράνη δεν έχει προλάβει ακόμη να συνέλθει από το σοκ της διπλής τρομοκρατικής επίθεσης από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους στη Βουλή και το μασοφλείο του Αγιατολά Χομεϊνί, με απολογισμό 17 νεκρούς και πάνω από 50 τραυματίες, και έγινε στόχος ακόμη μιας επίθεσης. Το πρωί της Πέμπτης, ένας μοτοσυκλετιστής που κινούνταν σε δρόμο της Νότιας Τεχεράνης πέταξε οξύ σε πολίτες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ το Ιρανικό πρακτορείο ΙΣΝΑ μετέδωσε πως τα κίνητρα της σημερινής επίθεσης ήταν προσωπικά, ενώ ο δράστης συνελήφθη και είναι ηλικία 40 ετών, όπως μετέδωσαν οι κρατικές αρχές. Την ίδια στιγμή, ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στη δημοσιότητα από τη χθεσινή επίθεση στο κοινοβούλιο του Ιράν, όπου περιγράφεται η στιγμή της εισβολής των Ιρανών τρομοκρατών μελών του Ισλαμικού κράτους στη Βουλή της χώρας. Όλα έχουν καταγραφεί από το κλειστό κύκλωμα της Βουλής. Ένας από τους δράστες που κρατά πιστόλι φέρεται να πυροβολεί της επαφής ένα από τα θύματά του. Δεν είναι όμως η μοναδική σοκαριστική εικόνα από την πολύ νεκρή τρομοκρατική επίθεση στην Τεχεράνη που έχει καταγραφεί στο βίντεο. Ένα άλλο έδωσαν στη δημοσιότητα οι ίδιοι τζιχαντιστές λίγες ώρες μετά την εισβολή στη Βουλή για το μασοβλείο του Αγιατολά Χομεϊνί. Το Υπουργείο Υπηρεσιών Πληροφοριών του Ιράν ανακοίνωσε πως 5 από τους ύποπτους που βρίσκονται υποκράτηση και συνδέονται με τις χθεσινές επιθέσεις στην Τεχεράνη είχαν συμμετάσχει σε τρομοκρατική δραστηριότητα του Ισλαμικού κράτους στη Ράκα της Συρίας και τη Μοσούλη του Ιράκ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Χασάν Ροχανί, έστειλε μήνυμα κατά της τρομοκρατίας, ενώ κάλεσε να υπάρξει διεθνής ενότητα και συνεργασία, και επισήμανε ότι το μήνυμα του Ιράν είναι πως η τρομοκρατία είναι πρόβλημα όλων και χρειάζεται η ενότητα και η περιφερειακή και διεθνή συνεργασία εναντίον του εξτρεμισμού και της βίας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν απέρριψε σήμερα τα συλληπιτήρια που απέστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τις χθεσινές επιθέσεις στην Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του απεχθής. Ο Τραμπ δήλωσε ότι προσεύχεται για τα θύματα των επιθέσεων, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε το Ισλαμικό κράτος, αλλά πρόσθεσε ότι οι χώρες που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία ρισκάρουν να πέσουν θύματα του κακού που αυτές οι ίδιες προωθούν. Ο Μοχάμετ Τζαβάτ Ζαρίφ έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter: «Απεχθής ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Ο Ιρανικός λαός απορρίπτει τέτοιες αμερικανικές εκδηλώσεις φιλίας». Και ενώ όλα αυτά λαμβάνουν χώρα στο πολιτικό πεδίο, οι μαρτυρίες για τις στιγμές μετά την επίθεση είναι αρκετές, αφού, όπως ανέφεραν οι Ιρανοί πολίτες, οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ αρχών ασφαλείας εντός και εκτός κοινοβουλίου με τους τρομοκράτες ακούγονταν από απόσταση. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση δυτικού τύπου στο Ιράν, με ταυτόχρονα χτυπήματα στη Βουλή και το μασοβείο του Χομεϊνί, αλλά και το μετρό που στήχησε τη ζωή σε 17 άτομα. Την ευθύνη για τις επιθέσεις ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό κράτος. Έτοιμα να σκληρύνουν τη στάση τους απέναντι στο Κατάρ, ακόμη και με εμπάργκο, δηλώνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και θεωρείται βέβαιο ότι θα βρεθούν και άλλοι που θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους. Την ίδια ώρα, Τραμπ αλλά και η Γερμανία επιχειρούν να εξομαλύνουν την κατάσταση, ενώ η Τουρκία ετοιμάζεται να προμηθεύσει τη χώρα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Συμμόρφωση ή εμπάργκο είναι το νέο τελεσίγραφο που στέλνουν τα κράτη που ήδη έθεσαν διπλωματικά στο περιθώριο το Κατάρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης των οικονομικών κυρώσεων που εφαρμόζονται ήδη κατά του Κατάρ στην περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. There's nothing to negotiate. I think what you really need to do, that Qatar understands the crux of the problem, extremism, terrorism, disruption,
and is willing to address that. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αναλάβει δράση τηλεφωνικής διπλωματίας για την επίλυση της κρίσης, συνομιλώντας με τον Εμμύρη του Κατάρ αλλά και τον πρίγκιπα του Αμπού Ντάμπι, ζητώντας να επικρατήσει κλίμα ενότητας στον αραβικό κόσμο. Πρωτοβουλίες και από τη γερμανική πλευρά, με τον Ζίγμαρ Γκάμπριελ να βρίσκεται ήδη στην Ντόχα. In Deutschland und in Europa ein sehr großes Interesse daran haben, dass in der Golfregion die Lage nicht weiter eskaliert, sondern nach Wegen gesucht wird, wie man wieder zu einem besseren Verständnis zwischen den Golfstaaten. Η τουρκική εθνοσυνέλευση ενέκρινε νομοσχέδιο που δίνει το πράσινο φως στα τουρκικά στρατεύματα να αναπτυχθούν στην τουρκική στρατιωτική βάση στο Κατάρ. Παράλληλα, η τουρκική πλευρά φαίνεται έτοιμη να προμηθεύσει με τρόφιμα, νερό και φάρμακα το Κατάρ. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε και κυρίως πώς θα εξελιχθεί, Θανάση Δρούγο, αυτή η κατάσταση. Από χθες επισημαίνουμε ότι η επίσκεψη του Τραμπ στη Σαουδική Αραβία ήταν καταλήτης εξελίξεων, απλώς τότε δεν το γνωρίζαμε. Κοίταξε να δεις, Λίνα, πρώτα απ' όλα πριν έρθει στον Τραμπ, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη τέσσερις διαμεσολαβητικές ενέργειες για να εκτονωθεί η κρίση, αλλά το βλέπω δύσκολο. Mm-hmm. Η μία είναι από τους Αμερικανούς, η δεύτερη είναι από τον κύριο Κουτιέρε, τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ, η τρίτη είναι από τον Ερντογκάν με ό,τι κάνει, αν και έχει κλείνει υπέρ του Κατάρ, και αυτό είναι σαφέστατο, και η τέταρτη είναι μια κοινή που γίνεται εκ μέρους του Γκάμπριελ και του Εμμύρη του Κουβέιτ, γιατί να πούμε ότι χθες ήταν στη Γαλλία και στη Γερμανία ο Αντέλα Ζουμπάι, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα δεν το βλέπω επί του παρόντος να λύνεται, γιατί υπάρχουν, βλέπω από πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, Εμμυράτων και Μπαχρέιν, δεν θα πω μίσος, αλλά τέτοια αγριότητα απέναντι στο Κατάρ που μου δημιουργεί πρόβλημα. Τώρα η ουσία, Θανάση, είναι ότι όλη αυτή η φασαρία γίνεται πραγματικά για την τρομοκρατία, είναι ο Φερετζές για να περάσουν τα ζητήματα της ενέργειας από κάτω. Η πρώτη είναι απ' όλα είναι αυτό το οποίο ονομάζω εγώ ότι θέλει να κάνει το Κατάρ η Σαουδική Αραβία μπαχρενοποίηση. Δηλαδή, όπως το Μπαχρέιν είναι αυτή η υπόδουλο στη Σαουδική Αραβία, mm-hmm. το ίδιο πάει να κάνει και το Κατάρ. Και επειδή υπάρχει σχέδιο Σαουδαράβων, Αιγυπτίων και άλλων να κονταριστούν μελλοντικά με το Ιράν, με βάση την ατζέντα Τραμπ, προφανώς αυτή η Σαουδική Αραβία θέλει να του έχει όλου μαζεμένου. Άρα να του έχει όλου στο Μαντρί. Και αυτό mm-hmm. σημαίνει το Κατάρ, που είναι μια υπολογίσιμη χώρα τουλάχιστον λόγω φυσικού πλούτου και μια χώρα με διεθνή διπλωματική παρουσία, πρέπει να τη θέλουν να βάλουν οι Σαουδάραβες και οι Αιγύπτιοι κάτω από την ομπρέλα. Αυτό είναι το ένα. Και μέσα σε αυτό τι ρόλο παίζει η νέα αμερικανική διοίκηση? Η νέα αμερικανική διοίκηση, ας πούμε, είναι ταγμένη εναντίον του Ιράν. Αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν δύο συγκεκριμένοι εχθροί για τους ΗΠΑ πέραν του ISIS, είναι το Ιράν και η Βόρεια Κορέα. Mm-hmm. Ως εκ τούτου, αυτή τη στιγμή, η Σαουδική Αραβία, μετά τη συνάντηση ΗΠΑ, Αραβικών κρατών και Μουσουλμανικών κρατών, όταν πήγε ο Τραμπ στις 30 του μηνός που ήταν του προηγούμενου μήνα στο Ριάντ, έρχεται αυτή τη στιγμή αποφασίσει με τον βασιλιά Σαλμάν να προχωρήσουν σε πιο γερές κόντρες με το Ιράν. Επειδή το Κατάρ όμως έχει γειτονικά ενεργειακά οικόπεδα στην περιοχή του κόλπου των πετρελαίων εκεί, με το Ιράν δεν θέλει αυτή εδώ πέρα να μπει σε άμεση κόντρα με την Τεχεράνη. Κατόπιν τούτου ελύσεται διπλωματικά. Όχι πως είναι φίλος του Ιράν, mm-hmm. σουνιτικό κράτος είναι και το Κατάρ και παίζει στο παγκόσμιο στερέωμα παντού. Άρα αυτή ένα πρώτο του, για να πω, θέλω να πω είναι ότι υπάρχει τάση της Σαουδικής Αραβίας και των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί είναι από πίσω με σκοπό αυτή να κοντραριστούν με το Ιράν πρόσεχώς. Και το δεύτερο σημείο έχει να κάνει και με τις κινήσεις του Κατάρ στον ενεργειακό χώρο, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ είναι η τρίτη χώρα σε φυσικό αέριο, είναι η πρώτη σε υγροποιημένο φυσικό αέριο. Είναι μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή έχει, παρακαλώ, επειδή έχω ζήσει στο Κατάρ, 122 διπλωματικές αντιπροσωπήσεις από 193 του ΟΗΕ. Μιλάμε για μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να την υποβαθμίσουν. Αλλά από εκεί πέρα το ότι εμπλέκεται με τη μουσουλμανική αδερφότητα, το ότι εμπλέκεται με τη Χαμάς και με ορισμένες ακραίες οργανώσεις σε Συρία, Ιεμένη και στην Αίγυπτο με τη μουσουλμανική αδερφότητα και στο Ιράκ, αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο θέλουν το Κατάρ να το τραβήξουν όσο μπορούν μακριά από τις ακραίες ισλαμικές ομάδες. Τώρα, Θανάση, επειδή ακούμε πολλές δηλώσεις και βαρύγδουπες δηλώσεις το τελευταίο διάστημα αναφορικά με το πώς θα κινηθούν οι αρχές στο σκέλος της πάταξης της τρομοκρατίας. Mm-hmm. Υπάρχουν πληροφορίες για το τι σκοπεύουν να κάνουν, πώς θα ελέγξουν τους θύλακες που λειτουργούν εντός ευρωπαϊκού εδάφους, οι οποίοι δεν είναι εισερχόμενοι, είναι άτομα τα οποία παίρνουν μια άλλη οδό, ίσως δυσαρεστημένα από τη ζωή τους, ίσως γιατί είναι στο περιθώριο της κοινωνίας, αν και οι τελευταίες επιθέσεις απέδειξαν ότι ήταν άνθρωποι που ήταν μορφωμένοι, ήταν ενδεχομένως και ευκατάστατοι, ριζοσπαστικοποιήθηκαν.
άγνωστο για ποιο λόγο. Πώς θα ελέγξουν αυτούς τους θύλακες? Κοιτάξτε να δεις, από εδώ και στο εξής, εγώ βλέπω πολλές επιθέσεις του ISIS και δεν είναι τυχαίο ότι επειδή ότι και το Ιράν είναι τρωτό και ευπαθές, αυτή τη στιγμή μπήκαν μέσα και χτυπήσαν εκεί που χτυπήσαν. Άρα εμένα δεν μετράνε ότι μπήκανε, ότι χτυπήσαν τους συγκεκριμένους στόχους μετράει πάρα πολύ. Τώρα έχουμε στην Ευρώπη. Κοιτάξτε να δεις, χρειάζεται καλύτερες πληροφορίες, τα λεγόμενα human intelligence, δηλαδή στον ανθρώπινο παράγοντα. Εδώ πρέπει να διατρυπήσεις μικρές ομάδες, οι οποίες καλύπτουν τη μία την άλλη με δεσμούς αίματος κτλ. Ή έχουν πολύ στενές σχέσεις και είναι πολύ δύσκολο να έχουμε εικόνα αυσιμή. Δεν είναι κρίνοντα από δορυφόρους ή από συστήματα εγκαίρου προειδοποίηση ηλεκτρονικά. Εδώ πρέπει να μπει μέσα σε αυτές τις ομάδες και να μπορέσεις να έχεις την κατάλληλη πληροφορία για ό,τι ετοιμάζεται. Γιατί την οπλοποίηση του ανθρώπου, όπως έχει γίνει και την οπλοποίηση του φορτηγού ή του αυτοκινήτου, δεν μπορείς ας μην έχουν να τα προλάβεις. Επίσης, ας μην πρέπει, νομίζω και ο αντιτρομοκρατικός νόμος στη Μεγάλη Βρετανία ιδιαίτερα να αλλάξει. Είναι αρκετά, πηγαίνει μερικά τουλάχιστον 13-14 χρόνια πίσω μετά τις πρώτες επιθέσεις στο Λονδίνο το 2005, όταν έκανε η Αλ-Κάιντα τις τότε επιθέσεις στο μετρό και στο λεωφορείο στο Τσιντάβι, στο Οκστρίτ. Νομίζω ότι επίσης πρέπει να γίνουν και κάποιες ενέργειες απολυζοσπαστικοποίησης, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έστω έχουν γυρίσει ζωντανή τα πεδία μάχης του Ιράκ και της Συρίας, να τους βάλουν σε ειδικά προγράμματα όπως είναι το Quilliam Foundation, με σκοπό αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να τους αποσύρουν από την ένοπλη επαναστατική δράση. Είναι δύσκολα, θέλει χρόνο και πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία, Ελίνα, για να κλείσω, η οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για, ακόμα για το σύνολο των μυστικών υπηρεσιών και το σύνολο των τρομοκρατικών ομάδων να την αντιμετωπίσει. Αλφόνσε. Λοιπόν, εδώ θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτό το θέμα και θέλει προσοχή για τον εξής απλό λόγο. Βιώσαμε την περιβόητη αραβική άνοιξη και μας προέκυψε αραβικός χειμώνας. Ναι. Άρα, θέλει αραβικός πολύ... τυφώνας μας τυφώνας. Προέκυψε. Okay, να συμφωνήσω κι εγώ. Άρα θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, μην τυχόν και σε αυτή την τόσο έφλεκτη περιοχή παρατηρηθούν κάποια ανάλογα φαινόμενα, διότι αντιλαμβάνεστε τι μέτωπα έχουν να ανοιχθούν. Είναι αφενός το ενεργειακό παιχνίδι κατανοητό και οι ισορροπίες γεωπολιτικές. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πράγμα, νομίζω ότι ο Θανάσης το ξέρω πολύ καλύτερα από μένα, είναι αυτή η σύγκρουση σουνιτών, σιητών, μια μόνιμη πληγή εκεί. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να μην ξανανοίξει αυτή η πληγή και θέλει και πολιτικές οι οποίες θα υπερβαίνουν αυτή την... με θρησκευτικές ρίζες, όπως τις αποκαλούν. Ναι. Δεν πιστεύω, ότι είναι, έτσι, δεν πιστεύω ναι. ότι είναι η θρησκεία το κακό. Είναι ο φανατισμός και η εκμετάλλευση που επιχείρεται να γίνει. Συνεπώς θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και ο χειρισμός που γίνεται από την Αμερικάνικη πλευρά, που είναι κεντρικός παίχτης, είτε είναι ο Τραμπ, είτε είναι ο Ομπάμα, η Αμερική είναι ο μεγάλος παίχτης στην περιοχή. Υπάρχει και ρωσικό ενδιαφέρον, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή μην ανοίξουμε νέες πληγές. Στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, που είναι αναγκαίο να γίνουν αυτές οι προσπάθειες για να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή μην αποσταθεροποιηθούν καθεστώτα και έχουμε τα ίδια πράγματα που είδαμε στην Αραβική Ένωση. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ βάζω δύο και να κλείσω, ας πούμε, να μην πιέζω και το δελτίο σας. Ναι. Είναι το εξής δύο σημεία. Πρώτον, προσοχή στη Λιβύη, διότι η Λιβύη είναι η μετάσταση του ISIS. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, έναντι Ιταλίας και Ελλάδος, από τα νότια, έχουμε αυτή τη στιγμή μια αναβάθμιση του λιβυκού παράγοντα. Φάνηκε και από τον ένα από τους τρεις, ο οποίος ήταν Λίβιος στην καταγωγή στην τρομοκρατική ενέργεια της Μεγάλης Βρετανίας στην τελευταία. Και το δεύτερο είναι επίσης, ως επειδή ο Αλφόνσος κάνει σωστό για τη Ρωσία, θέλει μεγάλη προσοχή και μέσα στη Ρωσία που είναι στους στόχους τους βασικούς. Του ISIS, έχουν μπει Καζάκοι, Ουσμπέκοι, Τατζίκοι, δηλαδή έχουν μπει από την κεντροασιατική περιοχή της Ρωσίας, οι οποίοι δεν ξέρουμε όλος ο κόσμος τις ξένες γλώσσες αυτές και μπορούν να κρυφτούν πάρα πολύ σύμφωνα με τελευταία μελέτη και να δημιουργήσουν τρομοκρατικές επιθέσεις στη Ρωσία και να εφνιάσουν και τη ρωσική πολιτική σκηνή. Άρα θέλει προσοχή αυτές οι δύο περιοχές, Κεντρική Ασία και Λιβύη, και όλοι αυτοί οι οποίοι ζουν είτε στη Ρωσία μέσα είτε στην Ευρώπη. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Θανάση Δρούγο, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σου στο δελτίο. Καλό σου βράδυ. Προχωρούμε και αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. 7 μέρες πριν το Eurogroup και οι διαφορές μεταξύ Βερολίνου και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν φαίνεται να γεφυρώνονται για το ελληνικό ζήτημα. Ο Επίτροπος Μοσχοβησή έκανε χειρή παρέμβαση σήμερα, τονίζοντας ότι οι εταίροι δεν πρέπει να παίζουν με τη φωτιά. Ο ισχυρός άνδρας του Euroworking Group, Thomas Wieser, μίλησε όμως με τη γλώσσα Schäuble και προεξόφλησε ότι θα υπάρξει συμφωνία στις 15 Ιουνίου χωρίς χρήματα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γεγονός που δεν διέψευσε και ο εκπρόσωπος του Ταμείου. Και ενώ η μάχη της διαπραγμάτευσης συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη το Euroworking Group. Η κυβέρνηση άρων-άρων φέρνει με μορφή τροπολογιών στη Βουλή τα εκκρεμή προαπαιτούμενα, γεγονός που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση.
Ο πρόεδρος του Eurowalking Group, Thomas Visser, λίγο πριν τη σημερινή συνεδρίασή του, έσπευσε να προκαταβάλει συμφωνία στο ερχόμενο Eurogroup με συμβιβασμό της ελληνικής πλευράς στην πρόταση Σόιμπλε ουσιαστικά, που είχε απορρίψει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος στις 22 Μαΐου. Οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας ανέρχονται στο 95%. Η συμφωνία θα προβλέπει την εκταμείευση της επόμενης δόσης, αλλά και τη δέσμευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για στήριξη του ελληνικού προγράμματος. Ωστόσο, το Ταμείο δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο χρηματοδοτικό σκέλος έως ότου υπάρξει μια κοινή έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Στο Eurowalking Group στη Σλοβενία, ο Γιώργος Κουλιαράκης επιχείρησε να πείσει για τα υπολοιπόμενα προαπαιτούμενα ότι θα τακτοποιηθούν εγκαίρως για να ακολουθήσει η τελική έκθεση συμμόρφωσης προς το Eurogroup για την πολιτική έγκριση της αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό και για να κλείσουν όλα τα ανοιχτά μέτωπα μέχρι το Eurogroup της Δευτέρας, η κυβέρνηση φέρνει αύριο το βράδυ βροχή από τροπολογίες στη Βουλή για τις εκκρεμότητες, δημιουργώντας την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί διαμήνυσε ότι οι Ευρωπαίοι πιστωτές δεν θα πρέπει να παίζουν με τη φωτιά όσον αφορά την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και η Ελλάδα φτάνει στα όρια του τι μπορεί να αποδεχθεί μια κοινωνία. Πιο αναγκαία και εφικτή από ποτέ χαρακτήρισε μια απόφαση στις 15 Ιουνίου που θα λύνει οριστικά το ελληνικό ζήτημα ο Πρωθυπουργός. Μια απόφαση στις 15 Ιουνίου που θα επιλύει οριστικά το ελληνικό ζήτημα είναι σήμερα πιο αναγκαία αλλά ταυτόχρονα και πιο εφικτή από ποτέ. Η Ελλάδα είναι έτοιμη. Οι επενδυτές είναι έτοιμοι, οι αγορές είναι έτοιμες και το μόνο που τελικά όλοι περιμένουν είναι ένα σήμα από την πολιτική ηγεσία της Ευρώπης, αλλά και από τους θεσμούς. Πραγματικότητα είναι ότι σήμερα που μιλάμε, ολοκλήρωση αξιολόγησης δεν έχουμε, μέτρα για τη ρύθμιση του χρέους δεν έχουμε. Δύο στοιχεία δηλαδή που ήταν στοιχήματα για την κυβέρνηση πρόσφατα δεν τα έχουμε. Ευχόμαστε να τα έχουμε. Αυτή η καθυστέρηση έχει φορτώσει το λογαριασμό στην ελληνική κοινωνία. Τέταρτο μνημόνιο, 5 δισεκατομμύρια ευρώ νέα μέτρα. 13 δισεκατομμύρια λείπουν από την πραγματική οικονομία. Οι δανειστές φέρονται να ζητούν να νομοθετηθεί με το νέο πακέτο των εκκρεμών προαπαιτουμένων το πάγωμα μέχρι το 2022 των συντάξεων, αλλά και διορθώσεις για την πρόβλεψη επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων το Σεπτέμβριο του 2018, κάτι που δεν αρνήθηκε ο αρμόδιος υπουργός Τάσος Πετρόπουλος. Οι σχετικές διατάξεις θα τεθούν στη συζήτηση όπως θα τεθούν, διότι δεν έχουν τεθεί ακόμα. Αν υπάρξουν και σε ποια έκταση θα υπάρξουν τέτοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες, θα το διαπιστώσουμε όλοι από την εισαγωγή της σχετικής διάταξης ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν προλαβαίνει να ψηφίζει αντιλαϊκά μέτρα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ενώ η Ένωση Κεντρών επισημαίνει ότι αυτό που αρνήθηκε δήθεν ηρωικά στις 22 Μαΐου εκλιπαρεί τώρα και το ζητεί στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να έχει ξεκινήσει όχι με τέτοια αισιοδοξία, να δημιουργείται ίδιες προσδοκίες στους ίδιους τους βουλευτές του. Να υποχωρεί μετά και να λέει τελικά ότι να μας δώσουν θα το πάρουμε. Ουδής σοβαρός άνθρωπος μπορεί να διατυπώσει άλλη εκτίμηση από το ότι η κυβέρνηση θα πάει για να αποδεχθεί την πρόταση που θα της κάνουν οι δανειστές. Να παραδεχόμαστε μια στρατηγική ήττα, γιατί μια πολιτική ήττα την υποστήκαμε όλοι και ζούμε σε συνθήκες πολιτικής ήττας. Ζούμε σε συνθήκες μιας διαρκούς πολιτικής ήττας. Είμαστε αναγκασμένοι διαρκώς να κάνουμε συμβιβασμούς. Πιστεύουμε ότι τώρα είναι ώρα να προχωρήσουμε με την εκταμείευση της επόμενης δόσης, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλτης Ντομπρόφσκης, σημειώνοντας ότι η αβεβαιότητα έχει ήδη αρνητικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, είπε ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται, αλλά η απόφαση ανήκει στους πιστωτές της Ελλάδας και όχι στην Επιτροπή. Τώρα, για να δω τον καλό συνάδελφο, τον Αλφόνσο το Βιτάλη. Ακούγοντας τη δήλωση νωρίτερα στο βίντεο, Αλφόνσο, του Υπουργού, του κυρίου Σκουρλέτη, ότι ζουν, δρούν και κινούνται σε συνθήκες πολιτικής ήττας, δεν μπόρεσα να αντισταθώ στον πειρασμό να σκεφτώ ότι διαμόρφωσε η κυβέρνηση συνθήκες πολιτικής ήττας, ανεβάζοντας πάρα πολύ τον πύχη των προσδοκιών αναφορικά με το χρέος και περνώντας τελικά από κάτω, δεδομένου ότι τελευταίες πληροφορίες μιλούν για μια τακτική υποχώρηση της κυβέρνησης έναντι των απαιτήσεων του Σόιμπλε προκειμένου να κλείσει αξιολόγηση και να εκταμιευτεί η δόση. Λοιπόν, πρώτον, η κυβέρνηση σημερινή και οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, είτε η χθεσινή είτε η αυριανή, δεν έχει σημασία, καλώς κάνουν και κρατούν το θέμα του χρέους ψηλά στην ατζέντα. Ναι, αλλά φορτώνει δεν φτάνει το λογαριασμό. Εκεί πάω. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Διότι το ζήτημα του χρέους
όσο δίκιο και αν έχει η ελληνική πλευρά, είναι πολύ πιο σύνθετο και εμπίπτει και εμπλέκεται και στα εσωτερικά συμφέροντα και των δανειστών και πρωτίστως της Γερμανίας. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερον, ορθότατα λοιπόν κρατούν το θέμα του χρέους ψηλά, λάθος που έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ να κάνουν κινήσεις που θα τονώσουν όσο μπορούν την πραγματική οικονομία για να μπορεί η χώρα σιγά σιγά να παίρνει μερικές αναπνοές. Είναι αλήθεια. Δεν είναι λάθος ότι έγινε σύνδεση της δόσης και της αξιολόγησης με το χρέος. Κοιτάξτε, δεδομένου ότι βλέπουμε τώρα το ταμείο να συντάσσεται, το ίδιο το ταμείο συντάσσεται στη λογική και τακτική Σόιμπλε αυτή την ώρα. Κάνει πίσω. Ακούστε, αυτή η κίνηση είχε μία λογική του στυλ ότι να πάρω κάποια τελευταία μέτρα, αλλά να μου κάνεις κάτι για το χρέος, να μπορέσω να αναπνεύσω και να βγω στις αγορές. Να ξεφύγω από αυτό το πράγμα. Ως σκέψη είναι λογική. Ναι, αλλά δεν κάνεις μόνη χειρισμοί... σου και την αποφασίζεις μόνος σου αυτή τη σκέψη. Χωρίς να τη συζητήσεις και να καταλήξεις με τον εταίρο, ο οποίος κρατάει το μαχαίρι και το πεπώνει, απλώς φορτώνεις το λογαριασμό. Ναι, ο λογαριασμός δεν φορτώθηκε επειδή η παρούσα κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση ανέβασε το θέμα του χρέους. Ο λογαριασμός φορτώνεται γιατί είναι αυτή η λογική των μνημονίων. Αυτό να το δούμε και να κάνουμε την κριτική της κυβέρνησης πρώτον ότι δεν έχει κάνει τις κινήσεις που πρέπει στην πραγματική οικονομία και δεύτερον, εάν η στρατηγική σύλληψη ότι θα πρέπει να συνδεθούν αυτά τα τελευταία μέτρα όπως θέλαν να τα πούν με το να μπούμε, να πάρουμε ένα εισιτήριο για το θέμα του χρέους ήταν οι χειρισμοί που έγιναν υπερβολικά, θα λέγαμε, είχαν προβλήματα. Υπήρξαν προβλήματα στους χειρισμούς που έγιναν. Που έγιναν ακριβώς στους χειρισμούς. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει και με αυτό να κλείσουμε είναι η θύελλα των αντιδράσεων που προκλήθηκε από την αντιπολίτευση. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση έρχεται ασμένος τώρα να φέρει τροπολογίες που αφορούν στα 140 τόσα προαπαιτούμενα, που μπορούσε λογικά να τις έχει τακτοποιήσει εδώ και κατά τη διάρκεια του χρόνου που καθυστερεί η αξιολόγηση. Δεν ήταν άγνωστες έννοιες, ούτε άγνωστες. Υπάρχουν προαπαιτούμενα τα οποία θέλανε μια διαδικασία, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να παίζουμε συνέχεια να πάμε σε μια συνθήκη για την Ελλάδα, να βάζουμε τροπολογίες τώρα για το πάγωμα του συντάξεων και όλα αυτά. Λοιπόν, είναι ένα θέμα προετοιμασίας και κυβερνησιμότητας. Ακριβώς. Όταν έχεις πάρει μια απόφαση ότι πρέπει να κλείσει αξιολόγηση, για να πούμε και κάτι όμως, έτσι, ότι φαίνεται τουλάχιστον και με τα τελευταία προαπαιτούμενα που θα περάσουν ως τροπολογίες, ότι θα κλείσει αξιολόγηση, η χώρα θα πάρει αυτή την αναγκαία δόση και μάλλον ενισχυμένη θα τη φτάσουν 7,1 νομίζω εμείς είναι να επιστρέψουμε, θα φτάσει γύρω στα 10-14 περίπου η δόση. Άρα κάτι θα μείνει. Δύση είναι αυτά, έτσι. Ναι, δύση είναι για να πέσει κάτι και στην πραγματική οικονομία. Και μετά κάνουμε το σταυρό μας, διότι από το φθινόπωρο αρχίζει η τρίτη αξιολόγηση και εκεί έρχεται η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ που αποτελεί. Εκεί θα είναι άλλο θέμα. Και το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο υπό την έννοια ότι οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες προβλέπονται εκεί αγγίζουν από τα κλειστά επαγγέλματα μέχρι το δημόσιο. Και εκεί μένει να δούμε τώρα τι διαχειριστική ικανότητα θα δείξουν οι κυβερνώντες και πώς θα ανταπεξέλθουν σε αυτές τις πιέσεις. Αλφόνσε Βιτάλη, να σε ευχαριστήσω και πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Τώρα, με συνθήκες που παραπέμπουν σε τριτοκοσμική χώρα, αναγκάζονται να εργαστούν οι εφοριακοί υπάλληλοι, αφού οι περικοπές προσωπικού από τη μία και η ανυπαρξία πόρων από την άλλη δυσκολεύει τη διαδικασία ολοκλήρωσης των ελέγχων που είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Όπως λένε εκπρόσωποι των εφοριακών, οι συνθήκες είναι τόσο δύσκολες που χρειάζεται να βάζουν χρήματα οι ίδιοι από την τσέπη τους, προκειμένου να προμηθευτούν τα απαραίτητα που χρειάζονται για να μπορούν οι εφορίες να λειτουργούν δίχως μεγάλα προβλήματα. Άοπλη στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής είναι οι εφοριακοί υπάλληλοι, αφού καλούνται να ξεκινήσουν τους καλοκαιρινούς ελέγχους μέσα σε άθλιες συνθήκες εργασίας. Καλούνται με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα και με τη βενζίνη που πληρώνουν οι ίδιοι να πάνε στις περιοχές που τους έχει υποδείξει η υπηρεσία τους για να πραγματοποιήσουν ελέγχους, αφού ένα στα τρία οχήματα της υπηρεσίας είναι εκτός λειτουργίας, ενώ καλούνται να πληρώνουν με ρεφενέ για την απόκτηση των αναλώσιμων που χρειάζονται για να εκπληρώσουν τη δουλειά που έχουν αναλάβει μέσα στις υπηρεσίες τους. Δεν έχει υπογραφεί ακόμα η Kia και η διαπιστωτική πράξη για τις βενζίνες των οχημάτων. Δεν έχουμε σε πολλές υπηρεσίες ούτε καν χαρτί ή μελάνη για να εκτυπώσουμε τις πράξεις προσδιορισμού φόρου και τα πρόστιμα. Δεν υπάρχει βούληση για αυτά τα πράγματα περισσότερο από το ίδιο το κράτος. Δηλαδή, μόνο φορολογία, τίποτα άλλο. Φόρο στο φόρο.
Από τους 15.000 εφοριακούς που υπηρετούσαν μέχρι πριν από 5 χρόνια, έχουν απομείνει μόλις 9.500 υπάλληλοι, οι οποίοι καλούνται να πραγματοποιήσουν 35.000 ελέγχους μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, δηλαδή έως και 40% λιγότερο προσωπικό καλείται να βγάλει όγκο εργασίας που απαιτεί διπλάσιο. Έχουν δίκιο να διαμαρτυρώνται, διότι δεν μπορούν να κάνουν και τη δουλειά τους. Και αυτοί που είναι πια δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Επόμενο είναι ότι οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται θα είναι όλο και χειρότερες. Οι δυσμενείς συνθήκες εργασίας αναγκάζουν ακόμα και επιτυχώντες διαγωνισμών του Υπουργείου Οικονομικών είτε να παρετούνται μετά από λίγους μήνες από τις θέσεις τους, είτε να μην κάνουν αποδοχή της πρόσληψης εξαιτίας των προβλημάτων που επικρατούν στον κλάδο. Καλούνται να δουλέψουν εκτός ωραρίου για πάρα πολλές ώρες, τα οποία επί της ουσίας δεν πληρώνονται. Καλύπτουν από την τσέπη τους βασικά έξοδα καθημερινά προκειμένου να ανταποκριθούν. Είναι υποχρεωμένοι να καλύψουν τη νομική τους κάλυψη, γιατί στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό που δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα. Είναι απολύτως εκτεθειμένοι και δεν έχουν καμία στήριξη από την πολιτική ηγεσία και το Υπουργείο σε περίπτωση που βρεθούν μηνιόμενοι για τη δουλειά που κάνανε. Οι εφορίες έχουν μετατραπεί σε πεδία εκτόνωσης και πεδία μαχών. Ο πολίτης μπαίνει μέσα, βλέποντας πολλές φορές το πρόσωπο το δικό μας, τον αντίστοιχο Υπουργό Οικονομικών που επιβάλλει τα δύσκολα φορολογικά μέτρα. Μάλιστα, οι μεγαλύτερες δυσκολίες αντιμετωπίζονται από τους εφοριακούς είτε σε ελέγχους που πραγματοποιούνται σε υπαίθριους χώρους, είτε σε νυχτερινά καταστήματα, όπου εκεί μάλλον καλούνται να χρησιμοποιήσουν τακτικές αυτοάμυνας σε περιστατικά άσκησης βίας σε βάρος τους. Τέτοια φαινόμενα συναντά κανείς και στους χώρους εργασίας, αφού στα πρόσωπα των εφοριακών οι πολίτες βλέπουν το κράτος και την πολιτική των μνημονίων που έχουν γονατίσει χιλιάδες νοικοκυριά. Ξέρουμε ότι ιδίως στα νυχτερινά κέντρα και σε κάποιες επιχειρήσεις τέτοιου τύπου τα πράγματα δεν είναι εύκολα να ελέγξεις. Υπάρχουν άλλοι νόμοι. Οι εφοριακοί από την πλευρά τους φαίνεται πως έχουν φτάσει στα όρια, ενώ στις 4 το μεσημέρι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έτσι από το Υπουργείο Οικονομικών. Αντιμέτωποι με σκουπίδια και αρουραίους βρίσκονται εκατοντάδες μετανάστες που είναι στιβαγμένοι στον πρόχειρο παραλιακό καταβλισμό της Ούδα Στοιχείο. Η κατάσταση είναι τραγική, αφού μέσα στον καταβλισμό βρίσκονται και δεκάδες μικρά παιδιά με τον κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών να ελοχεύει. Εικόνες που σοκάρουν, που γεννούν συναισθήματα από τροπιασμού και λύπης είναι αυτές που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αφορούν στον πρόχειρο καταβλισμό της Ούδας στο νησί της Χίου. Οι εγκλωβισμένοι μετανάστες έχουν δημιουργήσει έναν δεύτερο καταβλισμό στην παραλία της Ούδας. Όσοι τον έχουν πλησιάσει αντιλαμβάνονται ότι το εσωτερικό του καταβλισμού θυμίζει κάτι από εμπόλεμη ζώνη από ανθρώπους σε προάστιο τριτοκοσμικής χώρας. Ζωντανά λίμματα καταλήγουν ανάμεσα σε σκηνές και χύνονται στη θάλασσα. Λίγα εκατοστά μακρύτερα, δεκάδες αρουραίοι βγαίνουν από τον υπόνομο και κυκλοφορούν ανάμεσα στις σκηνές των μεταναστών, την ώρα που ακριβώς δίπλα πολλοί από αυτούς επιλέγουν να ψήσουν υπαίθρια το φαγητό τους. Ανάμεσα στους εκατοντάδες πρόσφυγες που διαβιούν ανάμεσα σε σκουπίδια και αρουραίους είναι και πολλά παιδιά τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα με μολυσματικές ασθένειες και κακουχίες, δίχως αυτά να επέλεξαν αυτές τις συνθήκες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου Χίου, από την αρχή του 2017 έως και σήμερα έχουν φτάσει στο νησί 1.030 πρόσφυγες και μετανάστες, εκ των οποίων 318 τον Ιανουάριο, 275 τον Φεβρουάριο και 437 τον Μάρτιο έως σήμερα. Σε κάθε περίπτωση το φαινόμενο αυτό δημιουργεί από προβληματισμό έως ανησυχία, δεδομένου ότι τους τελευταίους μήνες ήταν ιδιαίτερα χαμηλές οι ροές, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την διεκπαιρέωση με καλύτερους ρυθμούς των ετοιμάτων ασύλου και την σχετική αποσυμφόρηση των δομών της ΒΙΑΛ αλλά και της Ούδας, όπου η κατάσταση πλέον είναι εκτός ελέγχου. Ενώπιον της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας κατέθεσε ο καρατομημένος διευθυντής του FBI, James Comey, για το θέμα της ανάμειξης Ρώσων στις αμερικανικές εκλογές που ανέδειξαν τον Τραμπ νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρώην επικεφαλής του FBI κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για συκοφαντίες προς το πρόσωπό του και την υπηρεσία του και αποκάλυψε τι του ζήτησε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις έρευνες σε σχέση με τη ρωσική ανάμειξη στις εκλογές. Η διοίκηση Τραμπ επέλεξε με ψέματα να δυσφημίσει εμένα και το FBI, δήλωσε ο τέος επικεφαλής του, James Comey, καταθέτοντας ενώπιον της Επιτροπής Πληροφοριών της Αμερικανικής Γερουσίας. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν του ζήτησε ευθέως σε καμία περίπτωση να σταματήσει την έρευνά του για το ρωσικό δάκτυλο στις Αμερικανικές Προεδρικές Εκλογές του 2016, τονίζοντας όμως ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι υπήρξε ρωσική παρέμβαση. Russians interfered in our election during the 2016 cycle. They did it with purpose, they did it with sophistication, they did it with overwhelming technical efforts.
And it was an active measures campaign driven from the top of that government. There is no fuzz on that. It is a high confidence judgment of the entire intelligence community. And the members of this committee have seen the intelligence. It's not a close call. That happened. That's about as unfake as you can possibly get and is very, very serious, which is why it's so refreshing to see a bipartisan focus on that, because this is about America, not about any particular party. Ο Κόμεϊ δήλωσε πεπισμένος ότι δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των εκλογών λόγω των ρωσικών παρεμβάσεων που έλαβαν χώρα κατά την προεκλογική περίοδο προκειμένου να επηρεαστεί, όπως είπε, η κοινή γνώμη. Παράλληλα, είπε ότι είναι μπερδεμένος από τις εξηγήσεις που έδωσε ο Λευκός Οίκος για την απομάκρυνσή του, οι οποίες, όπως τόνισε, άλλαζαν συνεχώς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η εκπομπή παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.